να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά τον καλημερίζουμε με την ιδιότητα του Πρόεδρου της ΚΕΔΕ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αληθώς. Να είστε καλά. Αληθώς, λοιπόν, για πέστε μου λίγο για να καταλάβουμε. Χθες προχθές είχατε κάποιες συσκέψεις, κάποιες συναντήσεις με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό και πήρατε ορισμένες αποφάσεις. Θέλω να μου το κάνετε λιανά, φραγκοδίφραγκα, όπως λέει ο κόσμος. Τι αποφάσεις για το μεταναστευτικό πήρατε? Καταρχήν δεν πήραμε αποφάσεις. Θα έλεγα ότι έγινε μια διαλογική συνάντηση, συζήτηση και καταγραφή του προβλήματος. Και φυσικά εμείς ως αυτοδιοίκηση περιμέναμε να ακούσουμε ένα οργανωμένο εθνικό μεταναστευτικό πρόγραμμα, ώστε μέσα από αυτό να δούμε ποιος ο κρίκος ο δικός μας της αυτοδιοίκησης να συμβάλλει σε μια αλυσίδα εθνική. Θα σας πω ότι αυτό που μας ζητήθηκε ήταν να δώσουμε χώρους μέσα από τους Δήμους, ώστε εκεί να φιλοξενηθούν μετανάστες ή πρόσφυγες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Εκεί είναι σίγουρο ότι τα ερωτήματα τα οποία τέθησαν στην αρμόδια υπουργό είναι για πόσο χρονικό διάστημα, ποιος θα πληρώσει την διαδικασία σύντησης, ένδυσης, με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι δομές, διότι το προσωπικό στους Δήμους είναι πολύ ελαττωμένο για να μπορέσουν να στηρίξουν, εάν υπάρχει ένας προγραμματισμός, δηλαδή να υπάρξουν για αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι επαγγελματίες ή κάποιοι πάλι διαπτώσει. Και φυσικά το ζήτημα της δημόσιας υγείας, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, διότι θα σας έλεγα παραδείγματος χάρη υπάρχουν παιδάκια που μπορεί να μην έχουν εμβολιαστεί, αν υπάρχουν κάρτες, αν αυτά μπορέσει κανείς να τα στηρίξει. Γιατί κύριε Παπαγιάννη, μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας έχουμε μια μεγάλη κρίση, το έχετε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, το έχουμε νιώσει όλοι μας, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική πλέον, είναι σε επίπεδο δομών, σε επίπεδο λειτουργιών του κράτους και κυρίως στον υγειονομικό χώρο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό γίνεται με στέρηση και με εθελοντές. Αυτά ήταν τα δικά μας, εάν θέλετε, ερωτήματα. Ναι, ο κόσμος όμως ρωτάει, κύριε Πρόεδρε, συγκεκριμένα, τι σας είπε η κυρία αναπληρώτρια υπουργός? Εδώ μας είπε ότι θα υποδεχθούμε 100.000 μετανάστες. Μάλιστα. Πού θα τους βάλουμε αυτούς όλους, στο κεφάλι μας? Πού θα αιωρούνται στο διάστημα? Πού θα χωρέσουν? Τι θα φάνε? Πώς θα ζήσουν? Πού θα εργαστούν? Τα ίδια ερωτήματα ακριβώς όπως τα θέσατε εσείς, τα θέσαμε εμείς με άλλο τρόπο. Θα σας έλεγα ότι απαντήσεις από αυτών των ερωτημάτων δεν πήραμε ή δεν πήραμε ικανοποιητικές. Δηλαδή οι χώροι υποδοχής, διότι θα έχετε προσέξει κύριε Παπαγιάννη και το έχουμε δει όλοι, έχει τριπλασιαστεί ο όγκος και ο αριθμός των μεταναστών το τελευταίο τρίμηνο συγκριτικά με το πέρυσι, και αυτό σίγουρα σημαίνει ότι η ροή αυτή ή θα αυξηθεί ή εν τη άλλη περιπτώσει θα παραμείνει στον ίδιο βαθμό. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι που περιμένουν στα απέναντι σύνορα στις απέναντι ακτές της Τουρκίας, και τουλάχιστον για το κομμάτι των πόρων, το κομμάτι αυτό το οποίο εύλογα ρωτάτε, ή για τις οργανωμένες δομές υποδοχής των νησιών, δεν πήραμε απαντήσεις. Αυτό που πήραμε είναι ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο, να το δώσουμε στην Ευρώπη και να μπορέσουμε μέσα από αυτό να απορροφήσουμε κάποια κονδύλια. Το ζήτημα είναι ότι μέχρι να φτιαχτούν όλα αυτά, τι θα γίνονται αυτοί οι άνθρωποι που πλέον έρχονται με μεγάλη ροή και ήδη βλέπουμε τις πρώτες εικόνες, όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην ίδια την Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο ακόμα. Ναι. Ο λόγος αυτός θα συνεχιστεί, δεν ολοκληρώθηκε λοιπόν μέσα από αυτήν τη συνάντηση η οποία έγινε. Σήμερα μια μισή ώρα θα έχουμε συνάντηση και με τον κύριο Χούτση συγκριτικά με θέματα της αυτοδιοίκησης, αλλά σίγουρα θα συζητηθεί και αυτό, τον αρμόδιο υπηρεπουργό. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή βόμβα, εάν δεν μπορέσει να το αντιμετωπίσει με επάρκεια η χώρα μας, διότι αντιλαμβάνεστε τίθεται και άλλα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, για πόσο χρονικό διάστημα αυτοί θα παραμείνουν εδώ, οι οποίοι είναι πράγματι δυστυχισμένοι άνθρωποι που παίρνουν τη δική μας, εάν θέλετε, περίθαλψη, τη δική μας υπόνοια, αλλά από εκεί και πέρα θα
σκεφτόμαστε οι τοπικές κοινωνίες και αυτές έχουν ήδη πολλά τραύματα και που αυτά τα τραύματα ακόμα με μεγάλη κοινωνία προσπαθούμε να τα λύσουμε σε ευπαθείς ομάδες της χώρας μας. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε θα βρεθεί λύση. Συνεργασία δήμων, περιφερειών με το αρμόδιο Υπουργείο. Να είστε καλά κύριε Πατούλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.